Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, είναι προφανές ότι και οι μεταφορές αλλάζουν το ίδιο γρήγορα. Με την εξάπλωση του ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και τη γιγάντωση των πόλεων σε όλο τον πλανήτη, είναι πλέον προφανές ότι η αστική και περιαστική διανομή θα αποτελέσει τη ραγοκοκαλιά των μεταφορών του μέλλοντος. Για άλλη μια φορά, η Mercedes πιάνει πρώτη τα μηνύματα των καιρών και έχοντας μια πλήρη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων, από τους 40 τόνους έως τα μικρά βαν, προσεγγίζει την υπόθεση των αστικών διανομών με ένα εντελώς νέο, σφαιρικό τρόπο. Σε πρόσφατη μερίδα που οργάνωσε στο Ντίσσελντορφ, είχαμε την ευκαιρία να δούμε όχι μόνο τα οχήματα αυτής της τεράστιας γκάμας, αλλά και να έρθουμε σε επαφή με τον νέο τρόπο που αντιμετωπίζει η γερμανική εταιρεία τη μεταφορά και τη διανομή στις πόλεις του 21ου αιώνα. Κυρίαρχη θέση στη νέα αντίληψη της Mercedes έχει το ολοκένουργιο Antos. Ένα φορτηγό που ουσιαστικά δημιουργεί μια νέα κατηγορία στις ευρωπαϊκές μεταφορές, καθώς μπορεί να ανταπεξέρχεται το ίδιο καλά τόσο στη βαριά εθνική μεταφορά, όσο και στην κίνηση μέσα στην πόλη ως όχημα διανομών. Με σχεδίαση και αέρα μεγάλου φορτηγού, με δεκάδες εκδόσεις που προκύπτουν από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών εκδοχών της καμπίνας και του σασί, εφοδιάζεται με μια γκάμα κινητήρων προδιαγραφών Euro 6, που υπόσχονται εξαιρετική σχέση απόδοσης οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Βενιαμίν της οικογένειας με τα 7,7 λίτρα που εξασφαλίζει χαμηλό απόβαρο, κάτω από 6 τόνους σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και εξαιρετική οικονομία σε καύσιμα. Fuso Canter, που είναι το μικρότερο φορτηγό στην γκάμα της Mercedes, υπήρχε στην υβριδική του έκδοση στην εκδήλωση στο Düsseldorf. Με μειωμένη κατά 23% την κατανάλωση καυσίμου και χωρίς σημαντικό επιπλέον κόστος αγοράς, το υβριδικό Canter μοιάζει πλέον αρκετά όριμο για να αποτελέσει την ιδανική λύση στις αστικές μεταφορές. Συνδυαζόμενο με κυβότιο Duonic διπλού συμπλέκτη και αυτόματη λειτουργία Start-Stop για μέσα στην πόλη, διαθέτει πλέον και πολύ μεγάλες μεταφορικές δυνατότητες. Όντας το πιο δημοφιλές υβριδικό φορτηγό στην Ευρώπη, με πάνω από 1.200 μονάδες ήδη να κυκλοφορούν στους δρόμους, το μέλλον για το Canter διαγράφεται κάτι παραπάνω από ευίωνο. Λίγο πιο κάτω στην γκάμα βρίσκεται το γνωστό και μη εξαιρεταίο Sprinter. Τα σημαντικά νέα στην περίπτωσή του είναι η ενσωμάτωση ενός επτατάχυτου κυβωτίου του 7G Tronic, το οποίο χάρη στη σωστή κλιμάκωση και τα πολύ εξελιγμένα ηλεκτρονικά εξασφαλίζει κορυφαία άνεση στην κίνηση αλλά και αισθητά μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το E-Cell είναι αυτή τη στιγμή ίσως το πιο τεχνολογικά προηγμένο επαγγελματικό όχημα της κατηγορίας του και μια πραγματική επίδειξη δύναμης της Mercedes. Το ηλεκτρικό όχημα σε έκδοση van βρίσκεται από το 2010 στα χέρια πελατών στη Γερμανία, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια όλων τόσο με την αυτονομία του όσο και με τις μεταφορικές του ικανότητες. Στην ημερίδα στο Düsseldorf είδαμε την έκδοση για μεταφορά προσωπικού με θέσεις για 7 επιβάτες και στόχο ένα ευρύ πελατολόγιο από μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων μέχρι ταξί και ενδοεταιρικές μεταφορές μεγάλων ομίλων. Με αυτονομία στα 130 χιλιόμετρα και χρόνο πλήρους φόρτισης στις 5 ώρες, το Vito E-Cell δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι τα ηλεκτρικά οχήματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και στον πρακτικό τομέα. Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη μεγάλη γκάμα της εταιρείας, αλλά ίσως και μια από τις πιο σημαντικές, είναι το νέο μικρό van, το Titan. Με ποιότητα και χαρακτήρα στα πλαίσια της Mercedes, με πολλές επιλογές σε τύπους αμαξωμάτων και κινητήρων και με ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει το 800 κιλά, το μικρό Titan καλύπτει και το τελευταίο κενό που είχε η γκάμα της εταιρείας στα επαγγελματικά της οχήματα. Την λιγόωρη αλλά πολύ ουσιαστική παρουσία μας στην ημερίδα Distribution Drive της Mercedes στο Düsseldorf, έγινε προφανές ότι η νέα εποχή που ανοίγεται στις μεταφορές απαιτεί την μέγιστη δυνατή ευελιξία και την πιο εκτεταμένη παρουσία σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
Η Mercedes όχι μόνο εκπληρώνει τις απαιτήσεις ως προς το τελευταίο, ύστερα μάλιστα από τις αφίξεις των Άντος και Τσιτάν, αλλά την ίδια στιγμή ανεβάζει και τον πήχη στις νέες τεχνολογίες, όντας η μόνη που έχει σε παραγωγή ταυτόχρονα Euro 6, υβριδικά, ηλεκτρικά, αλλά και fuel cells. Τοποθετώντας όλα αυτά κάτω από μια ενιαία φιλοσοφία για την αστική διανομή και σε συνδυασμό με τις δεκάδες υπηρεσίες μετά την πώληση, μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτούμε την πόλη του μέλλοντος χωρίς την έντονη έως καθοριστική παρουσία της Mercedes.